Μιλώντα σε μια συνέντευξη σε περιοδικό στα τέλη Απριλίου για το ρόλο που έπαιξαν τα ντρόουνς και τα περιπλανόμενα πυρομαχικά στον πόλεμο του Ναργκόνο Καραμπάχ το 2020, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Ανέγκρετ Κραμπ Κάρεν Μπάουερ παρατήρησε ότι τα ντρόουνς είναι πιθανό να παραμείνουν χαρακτηριστικό της ένοπλης σύγκρουσης δεδομένου ότι είναι συγκρατικά φθηνά και εύκολα στην απόκτηση, αποκαλώντας τα ως ένα από τα οπλικά συστήματα του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα, η σημασία των οπλισμένων drones στι μέρε μα είναι τέτοια, που σχεδόν όλε οι μεγάλε χώρε αποκτούν όλο και περισσότερα οπλισμένα συστήματα drone. Μία παρενέργεια αυτή τη εξάπλωση είναι η αύξηση των εξαγωγών του, γεγονό που αποδείχθηκε οριστικά την περασμένη εβδομάδα με τη δημοσίευση δύο εκθέσεων. Στι 25 Νοεμβρίου. Το reporterlinker.com ανακοίνωσε την κυκλοφορία της αγοράς μόνωσης αεροσκαφών αναπλατφόρμα. Τύπο, Υλικό, Εφαρμογή και περιοχή, Πρόβλεψη για το 2026. Σύμφωνα με την έκθεση, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς μόνωσης αεροσκαφών προβλέπεται να αυξηθεί από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Λέει ότι η αγορά καθοδηγείται από διάφορους παραγοντές, όπως η αύξηση της ζήτησης για ελαφρά υλικά, η εισαγωγή προηγμένων ακουστικών και πυρήμαχων υλικών, που έχουν ως αποτέλεσμα ασφαλέστερες λειτουργίες αεροσκαφών, μείωση του κόστου σύνθετων υλικών και αύξηση της ζήτησης για στρατιωτικά ελικόπτερα. Συνολικά, εάν τα στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη γίνονται όλο ένα και πιο απαραίτητα για τι ένοπλε δυνάμει σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερι λόγοι πίσω από αυτή την τάση. Πρώτον, είναι λιγότερο δαπανηρέ αλλά αρκετά αποτελεσματικέ ω πλατφόρμε επιχειρησιακών πληροφοριών για σωστή ροή δεδομένων και παρέχουν επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό απειλών βαλιστικών πυραυλών. Δεύτερον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απομακρυσμένε τοποθεσίε όπου τα συστήματα επικοινωνία είναι φτωχά. Είναι έτσι σε θέση να παρέχουν ζωτικά δεδομένα ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Ω αποτέλεσμα, το κέντρο ελέγχου του χρήστη είναι σε θέση να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται για αβέβαιε επιθέσει. Έτσι, βοηθούν στη λήψη καλώ ενημερωμένων αποφάσεων. Τρίτον, και αυτό είναι απόρρια των παραπάνω. Σε ζώνε βαριά μάχη, τα drones βοηθούν στην παροχή πληροφοριών στο κέντρο διοίκηση για τον καλύτερο εντοπισμό των στόχων, τη βελτίωση τη ασφάλεια και την προστασία των υποδομών από κάθε είδου εξωτερικέ απειλέ ή κινδύνου. Υπό αυτή την έννοια, Μειώνουν σημαντικά την θέση του στρατιωτικού προσωπικού σε κίνδυνο ή σε μάχη. Σώζουν ζωέ. Τέταρτον, τα ντρόουνς αποδεικνύονται επίσης θανατηφόρα για τι μάχες του εχθρού ω κανονικά αεροπλάνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να εξουδετερωθεί η εχθρική δύναμη χρησιμοποιώντα ένα ντρόουν με ελάχιστες ανθρώπινες απώλειες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.